Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα βίντεο FIFA Career. Καλώς ήρθατε εδώ στο υπερδιαγαλαξιακό κανάλι μας, εδώ που ονομάζεται The Hungry Chest με το όνομα, το βλέπετε και από κάτω. Και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι μεγατόνων. Ναι. Έτσι, άλλο ένα καρύρι έρχεται. Παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο. Καταφέραμε, εσείς δεν τα έχετε δει, έχουμε παίξει off camera κάποια παιχνίδια. Προφανώς έχουμε βρει λίγο ρυθμό. Ναι. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Βρισκόμαστε τρίτοι πλέον, είμαστε θέσεις Ευρώπης. Δεν μιλάω τώρα για το table, middle table που θέλουν. Ναι. Το έχουμε. Πάμε για derby δεύτερο-τρίτο, το οποίο αν το πάρουμε περνάμε δεύτερη. Και μετά ποτέ δεν ξέρεις. Και μετά sky is the limit. Έτσι. Για πρώτη χρονιά. Αλλά πριν από όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το οτιδήποτε, εσείς θα πάτε, θα πατήσετε. Πρώτα απ' όλα, like στο βίντεο, subscribe μετά στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει, γιατί εγώ τα βλέπω τα στατιστικά. Τσάμπα είναι! Πάτε εκεί να βλέπεις, δεν κάνουμε ωραίο σοουάκι εδώ πέρα, και καρύρι και... Και ο Άραβας μπαίνει στην αρχή του βίντεο σιγά, λέει τα δικά του. Αυτό. Λοιπόν, subscribe, καμπανάκι, ενημερώνεστε για τα πάντα στα social media που υπάρχουν ακριβώς από κάτω. Πλατφόρμες στις οποίες στριμάρουμε, Twitch και Trovo, αυτές επίσης από κάτω, εκεί πέρα. Ελάτε, γιατί κάνουμε χαμούλι. Δεν παίζουμε μόνο FIFA και τέτοιο και φούτ, παίζουμε κι άλλα. Μαζοχτείτε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε τώρα θα παίξουμε τον τερμπάκι. Που είναι και εκτός έδρας παιχνίδι. Ε? Μετά έχουμε μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Ναι, την οποία συμφωνήσαμε να μην κινηθούμε σε κάτι. Εκτός αν μας κεντρήσει τόσο έντονα το ενδιαφέρον. Να. Για να καλύψουμε και κάποιους άλλους στόχους που θέλουν στο. Το board. Ναι, οι ανώτεροι τέλος πάντων. Ναι, αυτά λογικά δεν θα τα δείτε τα μάτς. Θα πάμε κατευθείαν μετά στο μάτς του κυπέλου. Είμαστε στην φάση νομίζω των 8. Scotland FA! Θέλαμε να μας... Θέλει την εθνική Σκωτία στο Χουάν Άλβαρες. Ναι. Επανήλθε. Άκου. Για να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Θα μπει 18, εντάξει. Δεν θα μπει βασικός. Μην είμαστε τέτοιο. Ω, δε σύρτε. Ω, you know important, ναι. Δεν μας αφήνει και επιλογή όμως. Θα ξέρεις το λόγο. Ναι, παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Ό,τι έχετε δει, δεν το έχετε δει βασικά, αλλά έχει τραβήξει, επειδή τραυματίστηκε και έμεινε αρκετό καιρό έξω, το μεγαλύτερο κουμπί το έχει τραβήξει πλέον ο Νιανέ. Ο Ιμπραήμ Ανιανέ. Ο Ιμπραήμ Ανιανέ. Ορίστε. Δεν λέω ότι δεν θα τέτοιο, απλά είπαμε ρε παιδί μου, και απήχε, δεν θα μπει και κατευθείαν. Εντάξει, δεκτό ότι είναι ο καλό μα ο επιθετικό. Αλλά το άλλο έχει σκοράρει 11 στα 14 παιχνίδια. Ναι. Πρέπει κάτι να κάνουμε να ξεκουράσουμε τον Αλμάντα, γιατί δεν τον βλέπω καλά. Ο Αλμάντα μπορεί. Μόνο ένα δεκαράκι μα φέρουμε. Αυτό. Να βρούμε δηλαδή ένα δεκάρι που να δώσει άναση στον Αλμάντα. Ζιελίνσκι, μωρέ, βλέπω, Άρνοντ, βλέπω, Ζιλ. Κώστιτς. Ω, Χρυσουγιόν. Αχ. Ίσως δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Βάλε με να παίξω για αρχή. Αντίο, αντίο. Εκεί στην Αλφαδία. Εκεί στην 15 γκολ. Να είναι λίγο καλός. Πάλι χιονιά ρε, πούστη και φοράνε και πράσινη. Μα εντάξει, τουλάχιστον. Είναι ξεκορίζει. Λίγο πιο φωσφορίζει. Τώρα εμείς δεν φωσφορίζουμε. Εντάξει, ξεκορίζουμε, ρε φίλε, μαύρα φορά. Κοίτα, να σου πω κάτι, λογικά τώρα θα μας πετσώσουνε. Αμπακού είναι αυτός που έλεγαν, ο 15 στο 16. Κανένας Μπακού, κανένα Αζερμπαϊτζάν. Όπα! Εκεί είχε χιόνια, παιδιά, το είδατε, έτσι. Σε ευθεία ο Αλμάντας. Ο Ζιελίνσκι όμως ήταν εκεί. Ποιος Ζιελίνσκι μου, θα τον πετσώσουμε εκτός Ζιελίνσκι. Μαζί σου δεν αντιλέγω σε αυτό που μου λες. Εντάξει, καραδοκή και η μπορούσια του Ντόρτμουντ. Ωραίος. Τον έχει. Και ο Ρουσιγιόν όμως είναι... Βρε μαζί σου και ο Ρουσιγιόν είναι, αλλά ο Ρουσιγιόν είναι καλύτερο. Γεια σου ρε Μαντουέ και ενώνυ μου. Ποιον έχουν τέρμα. Α, μα ποιον έχουν τέρμα. Α, μαν μου πήρε την μπουκιά. Ωραίο κοντρόλ, τσίχλα. Μπακού νομίζω. Κανένας Μπακού. Την μπαλάρα παίζουμε διαστημική.
Αρμάντα δεν ήθελε να πάει να διεκδικήσει. Λέει, άστο, δεν μπορώ. Καμπέιν του Remember, η Πρέμα φάνης μια ναι. Α, τι κόντρα κιόλας! Ο Καλάμπρητα! Ο Καλάμπρια! Δύσκολο μάτς αυτό, παιδιά μου, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό... Το αριστερό back γιατί, ας πούμε. Λέει, fuck it. Δεν θα μείνω στη θέση μου. Fuck me, sit down, mouth. Ξανά εμείς. Ξανά εμείς. Ξανά εμείς. Ναι. Έπεσε στα πόδια του Αλμάντα. Έπεσε στο Τιάγκο. Τιάγκο! Εντάξει, ημιχρόνιο. Καλό 0-0 ημιχρόνο. Οπότε είναι παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, φίλε. Είναι ντέρμπι. Εντάξει. Θα μπορούσε να είχαμε βάλει ένα γκολ, λέει. Ναι, είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημιχρόνο εμείς την πατάμε λίγο. Αλμάντα αλλαγή ή όσο αντέξει. Όσο αντέξει, ας τον λίγο ακόμα. Όσο αντέξει και μετά το αλλάζω. Γύρω στο 60. Όσο πάει, τι άλλο δεν μάθει. Πρέπει να πετσώσει ένα για να φύγει. Εδώ, τέλος. Βάλε, εσύ. Κάτσε να πετάξω την παλαιότητα. Πέναλτι. Κάνε το δώρο, μόνο εμείς θα σας κάνουμε δώρα, ρε παιχνίδι. Μ' άρεσε, εκτέλεσε. Πρέπει να γίνει. Παιχταράς, πρέπει να γίνει αλλαγή. Και ας πω κάτι, θα βγει ο Σίμονς, αλλά θα κάτσει στο κέντρο. Είναι και δίπλα θα μένει οπότε. Μία ή άλλη δεν Σίλβα! Φάμπιο Σίλβα. 4-4-2 φλατ. Με Σίλβα γενιανέ. Γενιανέ δεν είναι στα καλύτερα. Γενικά η ομάδα παραπέει. Εντάξει. Δεν ξέρω αν δεν έχει φτάσει με 15 χρόνια. Ένα αυτό. Περίπου. Εντάξει. Είναι 12 με 13. Όχι. Και δεν έπρεπε να την πάρει αυτό. Κοίτα εδώ ο Βιονικό πώ πάει. Δεν κάνει τίποτα. Πάλι καλά. Μπορούσε ο άλλο να πάρει κεφαλιά για να σκοράρει. Δεν θα παίζει την βούλη. Για μένα. Ωραίος. Δεν ξέρω, κάνω τι θες, δεν ξέρω. Έλα ρε. Σάντα, τι πρέπει να γίνει δηλαδή ρε φίλε, τι πρέπει να γίνει. Να μην φάμε γκολ και να βάλουμε ένα. Shots on target 4. Και άλλοι δεν έχουν κανένα. Ένα να κάνω, ξέρεις πώς πηγαίνει. Ναι, ξέρω πώς πηγαίνει, το έχω ξαναδεί. Έλα, μπράβο. Ωραία, για να γυρίσει απ' την άλλη. Μπράβο. Και εδώ. Μπράβο. Αριστερά τώρα φέρνω παίχτη. Άρα, πόσο μπάλα ξέρεις. Πόσο μπάλα μπορεί να ξέρεις. Εντάξει. Όχι. Να έχω. Εντάξει. Μόνο σου. Έλα ρε θείο. Έλα ρε θείο. Από το πουθενά, ποιος πήγε να γίνει ήρωας. Καβάλε εσύ. Ναι. Κύριε πουλάκι μου, βρε πουλάκι μου. 2 μέτρα παλικάρι έχουμε εκεί πέρα, έγχρωμο. Εντάξει, να σου πω κάτι. 0-0, χ. The Wolf. Δεν άνοιξε ρωθούνι. Ναι. Καλό. Θέλω, θα αλλάξετε τζόλις με αλμάντα. Μάτε μου τσούνες. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Οπότε τώρα εσείς θα δείτε τον ημιτελικό του κυπέλου απευθείας. Λογικά ακόμα δεύτερη θα είμαστε. Κάτσε να δούμε την βαθμολογία. Λογικά. Δεν ξέρω η Ντόρτμουντ τι θα έχει κάνει. 48-50. Κάναμε 10 τελικές. Ενώ ακόμα τρίτη θα είμαστε, όχι δεύτερη. Ελευθερότριτη είμαστε τέλος πάντων. Είναι αυτό που λέμε έβαλε φωτιά στην κορυφή. Ναι, είμαστε πέμπτη. Πόσες ομάδες είναι, ρε φίλε. Καλό αυτό. Είναι ωραίο, ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Είμαστε πέμπτη, ανέβηκε και η Λειψία. Κέρδισε και η Ντόρτμουντ, η οποία Λειψία νομίζω είναι τα επόμενά μας. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα του κυπέλου, μη φύγεις. Πάμε. Λοιπόν, σου είπαμε να μη φύγεις. Για σένα πόσο ήταν, κλάσμα το δεύτερο λεπτό από εγώ. Για σένα, για μας ήταν λίγο. Για μας ήταν κάποιες ώρες μέχρι να φτάσουμε. Λοιπόν, ημιτελικός πρέπει να είναι. Όχι, πρέπει ημιτελικός. Προ. Quarter finals, ναι. Είμαστε στους 36, 8. Ναι. Έχουν ήδη περάσει η Hoffenheim και η Wolfsburg. Βόρσκο κουπού στο πρωτάθλημα φέραμε 0. Ναι, ναι, το είδατε. Και τώρα εμείς με τη Λειψία και Mainz με Gladbach. Όλα τα μεγαθύρια έχουν χαιρετήσει από ό,τι βλέπω. Η Hoffenheim κέρδισε την Bayern και η Λειψία την Dortmund. Ουσιαστικά τώρα είναι δύσκολο γιατί εντάξει, okay, ναι, μένει στους 8. Δύσκολο παιχνίδι. Όπως και να έχει τώρα, εντάξει, είναι και κύπελο Γερμανίας. Εντάξει, και πέρσι. Κοίτα, στο πρωτάθλημα
φέτος που παίξαμε με τη Λειψία, αν πας σε παλαιότερο βίντεο θα δεις ότι χάσαμε. Ναι. Από τη Λειψία. Μας καθάρισε ο λιγοντής. Ναι. Τώρα εδώ στο κύπελο... Όλα είναι πιθανά. Ναι, το έχουμε βρει και λίγο. Είπαμε, το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Ναι. Σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κατηγορίες, σε όλα τα θέλω, σε όλα τα πιστεύω. Ισχύει. Και να πω ότι στην πρώτη χρονιά που ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, και κύπελο φτάσαμε μέχρι τελικό. Μέχρι το τελικό. Παρόλο που ήμασταν αυτό, που ήμασταν δεύτερη κατηγορία. Ήμασταν η έκπληξη δηλαδή πέρσι. Ναι. Το χάσαμε λίγο βέβαια. Γκάρεθ Μπέιλ βλέπω. Το χάσαμε από την Gladbach πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν θέλω να λυπηθείς κανέναν. Δεν θέλω να ντραπείς καθόλου. Θέλω να παίξεις με πίεση. Φοράμε και τις ωραίες εμφανίσεις. Ναι. Καλλιεργεί. Ω, τι έγινε. Έλα. Έλα, συγκεντρώσου λίγο. Έλα, εντάξει, συγκεντρώνομαι. Φόκους. Λοιπόν, με το Σόρ. Ω, και ο Φόσμπεργκ. Κανένα που εντάξει, αυτό είναι ο πιο μεγαλύτερο σκουπίδι που πρέπει να υπάρχει στη Γερμανία. Όντω. Έλα μωρέ τώρα. Κωνσταντίνε Μανολά. Να πούμε ότι προερχόμαστε από σπουδαία νίκη. Ευρεία θα πω εγώ. Ναι. Στο πρωτάθλημα. Επίσης έχει προηγηθεί η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Έχουμε κάνει κάποιο σκάουτινγκ. Έλα τώρα. Να δούμε τι και πώς. Έχουμε φέρει παίχτες στις ακαδημίες. Και έχουμε βάλει να γίνονται scout γενικά για παίχτες. Ναι. Και να πάρουμε κιόλας να βρούμε. Δηλαδή θέλουμε σίγουρα ένα δεκάρι που ψάχνουμε της προκοπής. Έτσι, όχι απλά να πάρουμε ένα δεκάρι. Όντως. Ωραίο. Για να ξεκουράσουμε τον Αλμάντα, διότι... Έχει χτίσει πνευμόνι το παιδί. Εντάξει, έχει κουβαλήσει μεταξύ μας, αλλά οκ, okay, θέλουμε έναν, ναι. Έχουμε βρει κάτι. Ναι. Έχουμε δηλαδή στα options μας κάτι τέλος πάντων, το οποίο όμως εντάξει, θα το περάσουμε από χίλια κύματα λίγο. Γιατί... Από κόσκινο. Εντάξει, και λεφτά υπάρχουν λίγα πλέον, γιατί έχουμε κάνει μεταγραφές. Για να είμαστε και εμείς σίγουροι. Μπράβο, Κωστάκη. Α, αυτό είναι. Όπα. Έβγαλε. Ναι, βέβαια. Εσύ. Εντάξει. 0-1. Χρήστος Τζόλης. Τον οποίο Τζόλης στη μεταγραφική περίοδο ήρθαν 2-3 ομάδες που ζήτησανε. Ήρθε η Μπενφίκα, ήρθε η Τότεναμ, ήρθε η Τωρίνο. Ναι. Αλλά καλύτερα να είχαμε κάνει reject πιο πριν, αλλά οι τρεις ήρθαν τώρα. Ναι, δίνανε λεφτά, αλλά το αφεντικό δεν θέλει να δώσει Τζόλι, οπότε... Ακόμα Τζόλι δεν φεύγει, έχει να δώσει την ομάδα. Θα τον πουλήσουμε και πιο ακριβά. Μαζί σου. Θα δίνα για παιδιά να προσέχετε που τα κάνετε. Το περισσότερο που είδαμε σε ποσό ήταν 48 εκατομμύρια. Ναι. Όχι! Ναι, όχι. Έχει χαθεί αυτός. Σε ευθεία Μαντουέκε! Σε ευθεία Μαντουέκε! Ήταν απλό, ήταν εύκολο αυτό. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν λίγο περίεργος, αλλά... Από τη στιγμή που έκλεισα προς τα μέσα, να ξέρετε, δεν υπήρχε περίπτωση. Εκεί πέρα εκτελούσα. 0-2, απαλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν με ξέρεις το προηγούμενο παιχνίδι, στα πρώτα ημίχρονα πηγαίναμε τούμπανα, δηλαδή 3-4-0. Μετά είχαμε μια καθίζηση. Χαλάρωνε η ομάδα. 4-2. Χαλάρωνε η ομάδα. Οπα, καλή ώρα. Θα πας να πάω. Πάω. Όχι. Κανένας τίποτα. Όχι. Τίποτα ρε σου λέω, ανανεωμένος Βάντερβορντ. Ισχύει, και γι' αυτό είχαμε καμπάνες. Σόπα που να... Μην τρέχεις μαζί με το τέτοιο, ναι. Τσάβι Σιμόνς, 0-3 στο 30. Δεν σας βλέπουμε καν. Ήταν να μην το βρούμε ρε φίλε. Έτσι όπως κάνει και ο Κούρτιτς. Ωπαρε. Και το χνότο, μπράβο. Α, είναι δίδυμη, ο Αλμάντα και ο Τζόλις. Είναι δίδυμη γενικά. Αν το ξέρετε δηλαδή. Πείτε το και στα παιδιά. Ωπ, τόσο. Ψάει. Όχι. Πάω. Σ' αγάπα. Γεια σου ρε Βάντερβορντ. Αυτός και αν δεν πρέπει να φύγει.
Κακιάς ρε Βάντερβολτ. Αυτό μόλις είδα εγώ την πρόταση. Δεν πρέπει να φύγει. Με μας έκανε ωραία η Βερόνα νομίζω. Γι' αυτό ναι. Η Μπρέντφορντ. Όχι, η Μπρέντφορντ έκανε πρόταση να τον αγοράσει. Α, και ανταλλαγή. Όχι, η... Όχι η Βερόνα. Σημειώνω που παίζει. Όχι, έλα. Λας Βερόνα ήταν. Λας Βερόνα νομίζω παίζει ο Τζιάκομο Σημειώνε. Η Ελλάς Βερόνα ή άλλη, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι έμπολης, κάτι τέτοιες, αλλά δεν μπορεί. 1-3, ημιχρόνιο. Ημιχρόνιο, συνεχίζομαι. Η Ελλάς Βερόνα νομίζω ήταν όπου είπε ότι σας τον δίνουμε, αλλά θέλουμε αυτόν και λεφτά. Ναι. Μας έδιναν δηλαδή, όχι δίναμε. Εντάξει, κοίτα, από center four έχουμε, από striker δηλαδή, έχουμε Φάμπιο Σίλβα, έχουμε Νιάννε, έχουμε δυνατότατα extreme Τζόλι και Μαντουέκε. Έχουμε Ντουμπέκο. Έχουμε Ντουμπέκο, εντάξει, ναι. Έχουμε ένα δεκάρι που κουβαλάει και έχει και τον Παπακώστα, αυτό το πιτσιρικά που το έχουμε. Το center four. Ναι, εντάξει. Αν τώρα μην πάμε δεύτερο κατευθείαν το καλημέρα. Όχι. Σαν να είμαστε το 5-5 ένα πράγμα. Για να δω στο ραντάρ που θα δώσω. Λοιπόν, ωραία, κουβαλήσαμε. Αφού τη ζήτησε, δεν πάει. Εκτέλεσε! Τιάγκο Αλμάντα! Θα ντραπεί ο Αλμάντας. 1-4 στο Deutschland Fußball. Και στο, και στο πρωτάθλημα η συγκεκριμένη λειψία μας είχε ρίξει 3. Τώρα ρίξαμε 4. Θα πάει μόνο στο Τιάγκο. Θα τον αφήσαμε. 5-1, καλησπέρα, γεια σας. Καληνύχτα, παπατζή! Έλα, εντάξει. Γκουλάσι, άντε σπίτι σου. Έλα, εντάξει. Άντε στη Ουγγαρέζα σου. Έλα, εντάξει. Ήτανε μέχρι λίγο να δούμε πώς να σπάμε την πίεση μας. Καλά, και αυτοί, κοίτα, έχουν πεθάνει, ρε φίλε. Κοίτα το στάμινο. Με νοιάζει, φίλε, να μην πατάνε ρε ένα. Μάλλον κάποιες ομάδες το έχουν να πιέζουν. Τον έχεις. Γιατί γύρισε πίσω η κότα, ρε. Σε ευθεία σου, τώρα. Ο Ντάνι Όλμο. Καλά σου τον Ντάνι Όλμο γενικά. Όντως καλά, πόδια. Κάνουμε καμιά αλλαγή κι εμείς. Ο Λαζαρίδης είναι νέος μικρούλης που ήρθε. Είναι Λαζάρδης. Α, συγγνώμη, είναι Λαζάρδης, δεν είναι, ναι. Ή Λαζαρδής, δεν ξέρω τι και πώς. Εντάξει, δεν μας νοιάζει και πολύ. Είναι αριστερό μπακ, θέση του Nets, να έχουμε και έναν δεύτερο τέτοιο. Αριστερό μπακ, έχουμε τον Άκα. Τον Άκα. Άκα, πες τον όπως θέλεις. Άκα, Μοντέστ Άκα. Είναι Βορειανός. Ναι, λέει, έτσι λέει. Πρέπει να πάρει. Βάλτε ένα αυτό γκολ να γίνουμε. Α, καλά. Εγώ σου έχω πει, θα το κάνω. Κάποια στιγμή θα το κάνω. Δεν με νοιάζει πώς και πού. Εγώ σου έχω πει, μια φορά θα το κάνω. Εντάξει. Θα το κάναμε highlights στο TikTok. Ξέρεις τι είναι αυτό. Viral. Ξέρεις τι είναι αυτό. Καλά, τι είναι αυτό που έβαλες εσύ στο 5-5. Α, που έχεις τα μάτια μου. Ας πούμε τώρα ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. 3-5. Εντάξει, δεν το γυρίζουμε. Ευτυχώς μου έχουμε βάλει 5. Θες να κάνουμε κατοχή. Πάμε, ναι. Ωραία. Αυτό είναι το gameplay που θα βλέπετε τώρα. Μέχρι να αποφασίσουν να πιέσουν και να χάσουμε την μπάλα. Και μετά θα είναι τα δύσκολα. Κανένα κουλούν. Τέλειο. Φύγαμε όλοι. Όχι ρε. Εντάξει. Να την πάσω στον Σίμον. Στο Χάβι. 3-5. Φορταστικό παιχνίδι, δεν μπορείτε να πείτε. Κάποιοι παίκτες της λειψίας έχουν φτύσει το πνευμό τους. Πώς πιέζουν. Γεια. Μεγάλη νίκη πρόκριση στα ημιτελικά για την ομάδα Τσοντουκιού. Α. Ορίστε. Μεγάλη πρόκριση. Μπράβο. Τώρα... Άλλαξε η πανοφορή. Ναι, εντάξει, μπορείς να το βάλει και πλήσιμο.
Μπράβο. Χρήστο Τζόλη, Νόνι Μαδουέκε. Τα σου πλέον ίδια ήταν. Λοιπόν, Wolfsburg, Hoffenheim, Mainz, Hungry Chest. Στα ημιτελικά. Θα δούμε ποιο παίζουμε. Παίζουμε τη Wolfsburg. Α, του βρούμε στον τελικό. Ρε. Αυτό, να του βρει στον τελικό. Βασικά, θα σου πω, θα το βρούμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, να παίξουμε ρε παιδί μου, αλλά να μην παίξουμε με. Λοιπόν, το κύπελο έχει ακόμα. Αργή, αργή. Είναι. Έχουμε δύο μήνες γεμάτους. Απρίλιο. Hoffenheim. Ωραίο. Και παίζουμε δύο συνεχόμενα με Hoffenheim. Παίζουμε πρωτάθλημα και μετά παίζουμε. Είναι δύο συνεχόμενα. Είναι Hoffenheim και κύπελο μετά ξανά κατευθείαν. Στις 19 του μήνα, παρακαλώ. Τετάρτη ημέρα. Απρίλιος. 19 Απριλίου. Ναι. Το 23. Το 2023. Ναι, λοιπόν, τώρα το επόμενο βίντεο θα δούμε ποιο θα είναι από τη σειρά του FIFA. Θα το συζητήσουμε. Αλλά εσείς για να μην τα χάσετε. Μπράβο. Όχι να τα χάσετε, να μην χάσετε το βίντεο, τη σειρά. Χαμένα τα έχετε έτσι κι αλλιώς που ακολουθείτε εμάς, αλλά τέλος πάντων. Ωραίος. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, καμπανάκι για να μην χάνετε οτιδήποτε βγαίνει. Follow στα social, αλλά κυρίως στο Trovo και στο Twitch που στριμάρουμε. Και που ξέρετε, μπορεί να κάνουμε και στριμάκια με καριέρα στο Trovo. Σωστό, σωστό. Υπάρχει μια σκέψη, δεν λέμε τι. Ναι, βέβαια. Αλλά γιατί όχι. Γιατί όχι, office, τι λέει εδώ πέρα. Α, πήραμε λεφτά. Στου 4 πέρασαν, θα πάρουμε λεφτά. Ένα εκατομμυριάκι. Βγάλαμε το μισθό. Εντάξει, κάτι κάναμε. Κάτι κάναμε. Και με τούτα και με εκείνα είμαστε δεύτεροι, κυρίες και κύριοι. Χι. Είμαστε δεύτεροι. Σε ισοβαθμία βέβαια με τον Ντόρτμουντ. Εντάξει, η Μπάγερν, γεια σας. Έχει 9 βαθμούς μπροστά είναι, ρε φίλε. Okay. Δύσκολο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση για την Ευρώπη. Σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω ποιοι βγαίνουν τέτοιο. Champions League. Ναι. Πόσοι βγαίνουν από την Γερμανία, αν βγαίνουν οι τρεις. Δηλαδή έτσι όπως το σκέφτομαι είναι με IRL, είναι Bayern, Dortmund και Λειψία που βγαίνουν συνήθως. Ναι, βέβαια με μπερδεύουν λίγο οι χρωματισμοί που έχει επιλέξει. Δηλαδή έχει ξεκάθαρα. Είναι μόνο μπλε βασικά και το 6 που είναι τέτοιο. Το γκρι αυτό το CLT. Τέλος πάντων, εντάξει. Λογικά εντάξει, δεν νομίζω να είναι τέσσερις. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι. Μπορεί και προβληματικά, μπορεί και τέτοια. Αλλά ό,τι και να είναι, εμείς θέλουμε την Ευρώπη, αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι. Είπαμε, το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι είμαστε τώρα δεύτεροι. Εντάξει, βλέπετε ότι γίνεται χαμός, δηλαδή μέχρι και την πέμπτη θέση. Μια είναι νίκη, σε δύο βαθμούς, ναι. Μια νίκη είναι όλη. Οπότε αυτό. Εμείς κοιτάμε στη συνέχεια μας. Έτσι. Bon. Και βαδίζουμε σε αυτά τα βήματα και τα πιστεύω μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Και για άλλη μας όρεξη. Bye bye.